Κύριε Χατζηθεοδοσίου, θα έρθω κατευθείαν σε εσάς και με την ιδιότητα του Πρόεδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να κάνετε τις πρώτες σας παρατηρήσεις πάνω σε βασικές απορίες που έχουμε. Πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι ο χώρος, ο τομέας της δικαιοσύνης λειτουργεί και τελευταία φαίνεται, βέβαια πάντα αντικειμενικά, υπέρ των αδυνάτων. Και οι αδύνατοι είναι όλοι συνταξιούχοι και όχι μόνο. Εσείς τι παρατηρείτε από την αγορά? Πρώτα απ' όλα, οι συνταξιούχοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Το αν θα δικαιωθούν είναι άλλο θέμα, θα μας το πει και ο Μενέλος, θα μας το πείτε και εσείς. Αν σηκώνει η οικονομία, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας απέναντι στις αποφάσεις του ΣΤΕ, πώς βλέπετε γενικότερα την αγορά στο θέμα της μισθοδοσίας? Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο για αυτό που είπατε για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας. Ασφαλώς και όταν υπάρχει μια τέτοια απόφαση, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να την υλοποιήσει. Πρέπει όμως όταν μιλάμε να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει υλοποιώ. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα τα χρήματα στα ταμεία της υλοποίησης? Δεύτερον, είναι φανερό ότι ο συνταξιοδοτικός στη χώρα μας έχει την αχτή στον αέρα. Ξέρουμε όλοι καλά ότι συντάξεις μετά το 2018-20 δεν μπορούν να δοθούν. Το θέμα του συνταξιοδοτικού, όπως ξέρετε, είναι και το κύριο θέμα στη διαπραγμάτευση. Άρα, μπορεί να λέμε εύκολα ότι μας αρέσει, αλλά πρακτικά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα που είπατε προηγουμένως, θα έλεγα ένα σχόλιο. Ποιος με μια τέτοια εικόνα θα επένδυε έστω και ένα ευρώ, θα έδινε και μία δραχμή ή αυτά που έχει, όπως τελευταία έχουμε ακούσει, πάνω από 40 δις, σήμερα βρίσκονται στη στρωμοτράπεζα, βρίσκονται στα στρώματα και στα σπίτια. Ο κόσμος αδυνατεί πλέον με αυτή την ψυχολογία που δημιουργείται τα λίγα χρήματα που έχει να τα καταναλώσει. Ένα μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών αρνείται να κάνει μία επένδυση και εδώ δείτε ένα λάθος που υπάρχει. Για τον πολύ κόσμο, επένδυση σημαίνει μια μεγάλη εταιρεία να έρθει να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα. Ναι. Ξέρετε, το 80-85% των επενδύσεων είναι μικρές επενδύσεις. Ακριβώς. Αυτές λοιπόν σήμερα είναι μηδενικές. Και ειδικά αυτό είναι και χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, η ραχοκοκαλιά της. Στηρίζεται περισσότερο στη μεσαία τάξη παρά στην μεγάλη αστική και στις μεγάλες επενδύσεις, αυτό που λέτε. Στις βαριές βιομηχανίες. Δεν έχουμε βαριές βιομηχανίες. Έχουμε λοιπόν, Ακριβώς. Λοιπόν, με αυτή την ψυχολογία που δημιουργείται, σήμερα η αγορά καταραίει. Απολύονται κάθε μέρα 600 εργαζόμενοι από τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε 5% εκπλήρωση δανείων από τις τράπεζες και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 72% και μάλιστα έχουν κάνει θέμα σε δύο τις χώρες του Νότου για το 72%. Έχουμε λοιπόν μια φορολογία η οποία συνεχώς η κυβέρνηση ανακοινώνει νέους φόρους. Έχουμε δηλώσεις του τύπου των 300 ευρώ. Με όλη αυτή την εικόνα αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας, δεν υπάρχουν προοπτικές όταν αύριο το πρωί ακούγεται ως πρώτη έκφραση το Brexit, ότι μπορούμε να φτάσουμε στην χρεοκοπία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Σήμερα, μετά από 5 χρόνια λιτότητας και μια μικροανάκαμψη είναι η αλήθεια, πολύ μικρή το 2014, έχουμε μια πολύ μεγάλη κατηφόρα. Έχουμε μία πτώση του τζίρου που φτάνει της κατανάλωσης το 25%. Έχουμε μείωση των εξαγωγών κατά 16%, των εισαγωγών κατά 13%. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την εικόνα δεν μπορεί να περιμένουμε την άλλη μέρα. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Να έρθουμε πάνω σε αυτό, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Στην επόμενη μέρα θα υπάρξει ένα μεσοδιάστημα και μιλάμε με το δεδομένο, το αισιόδοξο μάλλον, αυτό το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε στο μυαλό μας και θέλουμε να το πιστέψουμε ως πραγματικό, ότι θα έχουμε συμφωνία και ότι θα προχωρήσουμε. Θα έρθει η επόμενη μέρα. Η οποία δεν θα περιλαμβάνει κανένα Brexit, κανένα πιστωτικό γεγονός και όλα αυτά, για τα οποία θα ήθελα να μας μιλήσει και ο Μενέλος μετά. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε ένα τέτοιο, αυτό το διάστημα για να ανακάμψει η οικονομία και να επιστρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, η εμπιστοσύνη των αγορών, πόσο φαντάζεστε ότι είναι και πότε μπορεί να γίνει και πόσο δειλά έως αδιευκρίνιστα μπορεί να είναι τα βήματα τα οποία θα γίνονται? Προσέξτε, σε μια περίοδο που υπάρχει ασφάλεια, δηλαδή έχουμε φύγει από την περίπτωση του πιστωτικού γεγονότος, οι αγορές θα αντιδρούν διαφορετικά από αυτό που νομίζουμε λογικό. Δείτε ότι σε μια-δύο μέρες με την προοπτική ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, το χρηματιστήριο ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Σωστά. Σήμερα υπάρχουν χρήματα. Σε ένα μέρος του πληθυσμού πάντα υπάρχουν. Και υπάρχουν τα χρήματα που είναι εντός και είναι σε σπίτια και τα χρήματα που είναι εκτός. Θα υπάρξει μια δυναμική. Βέβαια, αυτή η δυναμική για να μπορέσει να έχει οντότητα θα λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα που σήμερα 5 χρόνια τώρα δεν λειτουργεί. Θα λειτουργήσουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Θέλω να πω δύο λόγια γι' αυτό. Μιλάμε για ένα ΕΣΠΑ του 2014-2020 και ας πούμε, αν υποθέσουμε παραδείγματα επιχειρήσεων που ξέρουμε το επιμελητήριο, του 13 οι υλοποιήσεις των προγραμμάτων δεν τις έχουν πληρωθεί. Δηλαδή, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Το ΕΣΠΑ βοηθάει στην ανάκαμψη οικονομίας. Μάλιστα. Υπάρχει λοιπόν ένα άλλο περιβάλλον. Το έχουμε δείξει πολλές φορές το θέμα του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Τώρα έχουν παγώσει όλα, βέβαια. Δεν έχουν ίδιους πόρους όμως.
ούτε εθνικούς πόρους, ούτε ίδιους πόρους να συμμετάσχουν. Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα προγράμματα. Σωστά. Και αυτό πρέπει να πω που είναι σημαντικό είναι, ξέρετε, στην αγορά η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το μεγαλύτερο. Και η εικόνα που όταν αλλάζουμε, να σας πω ένα νόμο. Ένας νόμος φορολογικός άλλαξε 38 φορές τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε κάποιος να πει επενδύω. Ακούγονται κουβέντες του τύπου ότι θα έρθουν επειδή θα είναι χαμηλή μισθή και θα πέσουν οι μισθοί. Δεν είναι αυτό. Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ειδικότερα αυτό το οποίο λέτε και θέλετε να υπερτονίσετε και ορθώς, είναι η σταθερότητα του συστήματος. Δηλαδή να ξέρουμε ένα συγκεκριμένο φορολογικό σύστημα ότι υπάρχει, ότι δεν υπάρχει γραφείο εργατεία, σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει την εταιρεία του. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά. Ακούγεται πριν λίγες μέρες από στόμα υπουργού ότι θα φορολογήσουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε αυταπάτες. Οι μεγάλες επιχειρήσεις στη χώρα φύγανε. Αυτές που υπάρχουν είναι μικρομεσαίες και πολύ λίγες μεγάλες. Καλά κάνετε και όταν το λέτε και το παρατηρείτε. Όταν αυτό ανακοινώνεται σε μια επιχείρηση όπου σήμερα μέσω της φορολογίας τα κέρδη είναι πάρα πολύ μικρά και απλά επιβιώνει. Και δείτε εδώ, στην Ελλάδα μένουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν. Και είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να φύγει. Ή δεν θέλουν, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Ή δεν θέλουν. Ακριβώς. Ή δεν θέλουν. Το αποφεύγουν. Είναι πολύ θετικό. Ναι. Θα έλεγα όμως, κυρία Αρχάνου, μου επιτρέπετε, ότι είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να φύγουν. Όταν λες θα δώσω φορολογία, ποια άλλη φορολογία. Σήμερα πληρώνουν φόρους μόλις το 45% των επιχειρήσεων. Οι υπόλοιποι. Να θυμίσω στοιχεία. Το 55% δεν πληρώνει ο ΑΕ. Πάνω από 60% δεν πληρώνει η εφορία. Τα κόκκινα δάνεια, τα περιβόητα που συζητάμε, διαρκώς μεγαλώνουν. Και γιατί μεγαλώνουν? Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Άρα, συζητάς για αυτό το 40-45% που πληρώνει, που μάλλον σήμερα το έχεις υπερφορολογήσει, θα του βάλεις κι άλλες φόρους. Και απαιτείς να γίνουν επενδύσεις. Δεν μπορεί να γίνουν επενδύσεις. Θέλω όμως να πω τούτο. Στην χώρα μας, όπως και στην χώρα του δυτικού κόσμου, πλούτος υπάρχει μόνο από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όταν αναφέρεσαι στο δημόσιο, σε συντάξεις, σε οτιδήποτε κάνεις, τα έσοδά σου είναι οι επιχειρήσεις. Αν οι επιχειρήσεις δεν πάνε καλά, δεν μπορείς να κάνεις ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε να μιλάς εξ ονόματος αυτούς που παράγουν τον πλούτο, όταν δεν τους δίνεις τη δυνατότητα να παράγουν τον πλούτο. Μάλιστα. Γιατί πλούτο παράγουν μόνο οι επιχειρήσεις. Και οι δύο μικρομεσαίες, που στην Ελλάδα είναι 96% επιχειρήσεις από 1-9 άτομα. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, θα βάλουμε μια τελεία στο συγκεκριμένο σημείο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε και κυρίως το ότι τεκμηριώνατε με στοιχεία συγκεκριμένα που μας έδωσαν μια εικόνα σχετική, στην οποία θα έρθω με Νέλε, εγώ θα έρθω με τον πιο θεωρητικό δημοσιογραφικό λόγο, ότι το όραμα της κυβέρνησης αυτό στους 4-5 μήνες εξαντλήθηκε σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, στο να εξασφαλίσουμε μισθούς και συντάξεις. Ακούμε τον ένα υπουργό μετά τον άλλον σε όλους τους τόνους να διατυμπανίζουν, μην ανησυχείτε για μισθούς και συντάξεις. Όμως υπάρχει και ένα κράτος από πίσω. Ένα κράτος το οποίο δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι υπολειτουργεί, σχεδόν δεν λειτουργεί καθόλου. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα για τα οποία μίλησε και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, όχι μόνο τα ΕΣΠΑ, αλλά γενικώς βλέπουμε ότι έχουν παγώσει πολλά θέματα. Το ερώτημα είναι, Μενέλε, πότε πιστεύεις ότι μπορεί να ανακάμψει αυτό και εάν τελικά η κυβέρνηση σε ένα απολογισμό τετραμήνου έχει πράξει ορθώς, εστιάζοντας μόνο στο διπλωματικό κομμάτι, μόνο στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης και της εξόδου και έχει αφήσει πίσω το υπόλοιπο κρατικό κομμάτι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυβέρνηση εγκλωβίστηκε. Εγκλωβίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Έπρεπε να έχει κλείσει μια συμφωνία από το Φεβρουάριο, ακόμη από τις αρχές Φεβρουαρίου, ακόμη και αν δεχόταν την αξιολόγηση που δεν τη δέχεται ούτε μέχρι σήμερα και εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτή την αένα διαπραγμάτευση, διότι αν έκανε την αξιολόγηση θα έμπαινε μια γραμμή και θα έλεγε ότι αυτά παραλαμβάνω, τα δε μέτρα τα οποία θα έπαιρνε τότε και θα συμφωνούσε, θα αφορούσαν επί το πλείστον το 2015, επί το προϋπολογισμό που είχε κάνει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Και όχι αυτή, διότι αυτό τον προϋπολογισμό υλοποιούμε φέτος, κρατώντας την ευχέρεια και την ευκαιρία να κάνει προϋπολογισμό από τον Οκτώβριο και μετά για το 2016. Δεν κάνανε όλα αυτά. Και εγκλωβιστήκαν μέσα σε αυτό, σε μια διαπραγμάτευση η οποία είναι αδιέξοδη μέχρι και σήμερα ακόμη. Ακόμη δηλαδή και αν φτάσει σε μια συμφωνία, η προοπτική είναι αδιέξοδη. Διότι δεν υπάρχει ένα όραμα για τη χώρα, ούτε υπάρχει κάποια προοπτική για τη χώρα, ούτε συζητάει κανένα σοβαρά στην πολιτική εντός και εκτός κοινοβουλίου σοβαρά για αυτή τη χώρα, είτε την κρατήσουμε εντός του ευρώ, είτε τη βγάλουμε από το ευρώ. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις η χώρα αυτή θα πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα. Πρέπει να συγκροτηθεί μια νέα παραγωγική βάση. Η νέα αυτή παραγωγική βάση θα πρέπει να είναι λειτουργική. Ακόμη και το αν λειτουργεί το δημόσιο ή λένε μερικοί, ας απολυθούν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι. Και λοιπόν,
Τι σημαίνει αυτό, ότι θα αποκτήσουν παραγωγική βάση? Μιλάμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από μόνες τους δεν έχουν τη συγκρότηση εκεί να κρατήσουν την οικονομία. Οι δε μεγάλοι όμιλοι, εάν είναι πολυεθνικοί, στην ουσία παίρνουν τα έσοδα και τους φόρους έξω, στο εξωτερικό. Σωστά. Και κρατάνε εδώ, απλά υπάρχουν. Και παίρνουν δηλαδή τα ευρώ τα δικά μας και τα πάνε στην χώρα τη δική τους κάθε Παρασκευή. Οι δε ελληνικοί όμιλοι, παρά είναι ελαχίστων περιπτώσεων, ως επιτοπλίστων, είναι κρατικοδίαιτοι όμιλοι. Δηλαδή δεν παίρνουν ρίσκο, δεν βάζουν ίδια κεφάλαια, παίρνουν ή δάνεια από τις τράπεζες και μάλιστα με όρους και ευνοϊκούς και στη βάση του συστήματος της διαπλοκής και της ελληνικής ολιγαρχίας που όλοι γνωρίζουμε, ή διαφορετικά το ίδιο το κράτος και οι κυβερνήσεις στη βάση των πελατειακών σχέσεων δημιουργούν αυτές τις επιχειρήσεις και αυτές τις εξαρτήσεις, οι οποίες γυρίζουν ένα μέρος από αυτές τις υποστηρίξεις σε πολιτικό χρήμα στις κυβερνήσεις και στους πολιτικούς. Όλη αυτή τη στρέβλωση, όπως στρέβλωση είναι το ότι ζούμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, 6-7 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι από τη δεκαετία του 50 είναι υπάλληλοι, είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί. Ως επιτοπλίστων υπάρχει υπαλληλοποίηση στην Ελλάδα. Τα μνημόνια και η θέση στο ευρώ τους υπαλλήλους τους κάνει πληβίους. Ήρθε δηλαδή μια καταστροφή όπου ούτε η εποχή Σιμίτικη, η υπόλοιπη, όλοι αυτοί οι υπερήφανοι εξυγχρονιστές, ένα λεπτό νάσια, δεν είπαν ποτέ την πραγματικότητα ή δεν σκεφτήκαν ποτέ πώς είναι να είναι μια χώρα εντός του ευρώ, τι πρέπει να κάνουν. Ιδέα η μνημονιακή κτλ. Μιλάμε για διαχειριστές καταστροφής. Ακόμη και οι σημερινοί οφείλουν, αν θέλουν να κάνουν κάτι το διαφορετικό, να σκεφτούν και να προβάλλουν κάτι περισσότερο από την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917. Μάλιστα. Ή τις αιμονές της αριστεράς, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη ζώνη του ευρώ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτή ήταν η ερώτησή μου. Κατά πόσο πιστεύεις ότι υπάρχει τελικά σχέδιο αριστεράς? Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Ακριβώς. Ούτε δεξιού, ούτε αριστερού, ούτε κεντρού. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαστε σε ένα κενό. Κύριε Χατζηδεδοσίου, κάντε το σχόλιο σας για να περάσω μετά και λίγο και σε πιο πολιτικές ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου και σε εσάς. Παρακαλώ, το σχόλιο σας. Το πρώτο είναι για αυτό που είπατε στην αρχή, ότι σήμερα η κυβέρνηση δεν παράγει έργο. Ξέρετε, το έργο δεν είναι μόνο η συμφωνία, είναι η καθημερινότητα. Η Βουλή δεν κάνει νέα νομοσχέδια, δεν προχωράει. Έχουμε θέματα καθημερινότητα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και 5-6 μήνες και δεν προχωράει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σωστά το εντοπίσατε. Τα Υπουργεία δεν νομοθετούν. Δεν έχουν καμία. Το έργο της Βουλής είναι το μικρότερο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Με αποτέλεσμα η καθημερινότητα έρχεται πάρα πολύ πίσω. Δείτε, ας πούμε, αυτή την εικόνα που έγινε στον Ασπρόπυργο, που δεν είναι μικρή και που ήταν ένα θέμα καθαρά αποτελεσματικότητας. Μην παριστάνουμε ότι ένα θέμα ακριβώς που ήταν κοστοβόρο, ήταν ένα θέμα που έπρεπε να πάρθει μια γρήγορη απόφαση. Κόστος 20.000 ευρώ. Ακριβώς. Σωστά. Το κόστος ήταν πολύ μικρό, ήταν θέμα πολιτικής απόφασης. Και αν μένω εργολάβος δεν μπορούσε, ας βρει κανέναν άλλο εργολάβο να το τελειώσουν, γιατί το μολύνονται οι υδροφόρες. Πάντως, κύριε, επιτρέψτε μου να πω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε γεμίσει από μεγάλα οράματα, μεγάλα σχέδια, τα οποία τα ατενίζουμε ως στόχο μεγαλεπίβολο και επί της ουσίας βλέπουμε ότι και αυτά υπονομεύονται από την καθημερινότητα την οποία λέτε, κύριε Χατζηδεοσίου. Δηλαδή, έχουμε το μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. Να πω το απλό παράδειγμα, όπως είπατε εσείς για τον Ασπρόπυργο. Το μεγάλο παράδειγμα του τουρισμού. Ο τουρισμός, η βαριά βιομηχανία της χώρας και να προσέξουμε και το ΦΠΑ στα νησιά. Και το ΦΠΑ Μενέλε, από το ΦΠΑ στα νησιά, βγάλαμε ρεπορτάζ. Βγάλαμε ρεπορτάζ, συγγνώμη κύριε Χατζηδεοσίου, όπου δεν έχουν τα νησιά. Η Πάτμος, η Λέρος, το Καστελόριζο, δεν έχουν νερό. Δεν έχουν νερό. Γιατί δεν πληρώνουν τις εταιρείες μεταφορών σχολεία. Για το νερό. Μα δεν κάνανε τόσα χρόνια κανένα πρόγραμμα αφαλάτωσης τώρα. Μα συζητάμε σοβαρά. Μάλιστα. Τώρα. Λοιπόν, κοιτάμε τα μεγάλα. Σε αυτή τη χώρα κοιτάμε πάντα δεν τα μεγάλα. Δεν υπάρχει μεγάλα. Είναι συζήτηση καφενείου τα μεγάλα. Όποιο θέλει να πει τα μεγάλα. Δεν χτίζεται πετραδάκι. Όχι, και όποιο θέλει τα μεγάλα να πει ότι αυτό είναι το μεγάλο. Να πούν για το προφίλ τη χώρα, να σταματήσουν να λένε ανοησίες στις τηλεοράσεις και στη Βουλή και να ανταλλάσσουν ατάκες μεταξύ του γελιότητα όταν ο κόσμο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξαθλίωση και η χώρα είναι μαύρη τρύπα και για τους Έλληνες και για τον διεθνή παράγοντα και να κάτσουν κάτι να πούν κάτι σοβαρά και πόσα χρόνια χρειάζονται και πόσες κυβερνήσεις θα περάσουν μέχρι να γίνει κάτι. Μάλιστα. Τα μεγάλα θέλουν χρόνο. Θέλουν 30-40 χρόνια. Ακούμε καμία συζήτηση τέτοια και ελλειότητες ακούμε. Αστείους ανθρώπους ακούμε. Αντί να κάτσουν όλοι να. Είναι, και πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, Μενέλε. Τους πληρώνουμε ως διαχειριστές των συμφερόντων μας και είναι πάρα πολύ κακοί υπάλληλοι μας. Πάρα πολύ κακοί υπάλληλοι μας. Και είναι κακοί υπάλληλοι γενικώς. Και δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα, μιλάνε για αξιολόγηση. Και αυτοί οι ίδιοι, αν του αξιολογήσει κανείς, είναι ντενεκέδες. Πρόκειται περί ντενεκέδων. Μάλιστα. Θλιβερών ανθρώπων. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, μου φωνάζουν πάρα πολύ από πάνω. Σας έχω αδικήσει μία λέξη, μία κατακλείδα. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Στασιόπουλος, στην προηγούμενη αναφορά του, είπε αυτό που υποθέτω ότι σκέφτονται όλοι οι τηλεθεατές.
Ξέρετε, στην Ελλάδα δεν ψήφισαν όλοι αριστερά, έστω και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι πρώτη φορά αριστερά. Ψήφισαν μια κυβέρνηση όπου σωστά οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τα κατάφεραν και πιστεύουμε ότι αυτοί θα τα καταφέρουν. Δηλαδή, το δίλημα στο λαό δεν είναι το δεξιά-αριστερά. Είναι ποιος μου λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ποιος λύνει τα προβλήματα της οικονομίας. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα στην κυβέρνηση. Κάθε δε άλλη αναφορά δεν έχει απήχηση στον κόσμο και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις για το ποιοι είναι αυτό, τι πιστεύουν για το ευρώ, τι πιστεύουν για τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, η οικονομία. Άρα νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση να δει την καθημερινότητα, την πορεία της οικονομίας και κάθε άλλο στοιχείο που αποτρέπει τον κόσμο ή αν θέλετε τον παραπλανά, πολύ γρήγορα μπορεί να το πληρώσει πολύ ακριβά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηδεδοσίου.